Ξεκινάμε λοιπόν Battlefield, Mario Marth, τι να δούμε. Το spacing του Nano ήταν αρκετά καλό, οπότε θα μπορεί να κρατήσει απ' έξω λογικά τον Mario. Ναι, άμα μπαίνει ο Mario μέσα. Να δούμε, θα μπαίνει. Έχει μπει αρκετά. Σε παλιά προσπάθεια. Πλέον σε kill percent, το fair παραλίγο. Ευτυχώς έχουμε μεγάλα περιθώρια εδώ. Όχι. Το φοβόμουν αυτό, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν έκανε tech. Ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά ο Νάνον. Ωραία, ξεφεύγει και να δούμε. Μεγάλο ποσοστό ήδη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γλιτώσει το twist-talk εδώ πέρα στο trap. Ω! Ποτέ το B-Rivers. Ωπ! Πάει για το Edgar, δεν κάνει. Είναι και δύσκολο για τον Mario τώρα. Πρέπει να κλείσει το stock και να κάνει ένα τρελό comeback. Ωπ! Κακόδια. Ήταν λίγο δύσκολο εκεί. Σίδερακ, οπ, λάθος. Νάνοντος λοιπόν, παίρνει το game, Κρυσόκ. Πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Νάνοντος. Έχει ήδη ζεσταθεί αρκετά από τον Beyonder και τώρα είναι έτοιμος να τα διαλύσει όλα. Ο Νάνομαρ. Ο Νάνομαρ δίνει συμβουλές στον Σίδωρα για ποιον, γιατί να του κάνει counter pick. Ενδιαφέρον. Νάνομαρ, ε. Νάνομαρ. Έλατε. Το Ντόρφ δεν ξέρω από πού βγαίνει τον Νάνομαρ. Βλέπουμε πάντως on point παιχνίδι προς το παρόν. Εδώ πέρα έχουμε παραμβολές, δεν ξέρω τι γίνεται, ακόμα οι παίχτες δεν έχουν διαλέξει stage. Συζητάνε μεταξύ τους για το stage, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν χαθεί από τις κάμερες. Θα πρέπει να βάλουμε, μου φαίνεται, μια τρίτη κάμερα να δείχνει όλο το stage, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι παίχτες. Suspicious behavior. Τελικά κατασάλεξαν Dreamland. Για να δούμε. Ο Σιντολάκ. Οπ, Σίδερακ με Φάλκο. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Φάλκο του δεν είναι και πολύ πόλη στρεβία, αλλά για να δούμε. Δεν ξέρω αν ο Νάνοντορφ έχει εμπειρία με Φάλκο, τουλάχιστον από τον Λάμπος που πάλι ποτέ είχε τον έκανε τρόπο όμως. Ωραίο το άψιμο μας, για να δούμε. Πάει πολύ καλύτερα από τώρα. Back air, perfect shield. Ευκαιρία, όχι. Ένα λαζεράκι έτσι. Πρέπει να παίξει λίγο το laser game. Οπ, counter όμως. Το οπ, παραλίγο, δεν ήταν τίπερο όμως για να κάνει. Ω, πήγε να το... Πήγε να βγάζει τη στιγμή. Ω, και το άψιμο μας λοιπόν, θα κλείσει το stock.
Οπ. Επιστρέφει γρήγορα, γρήγορα μέσα στο stage. Οπ. Τίπερ. Είναι τα πράγματα. Κάνει το follow-up όμως. Βρίσκει το up smash και βάζει damage. Για να δούμε. Δεν πρέπει να κάνει overextended όπως πριν και έχασε από το ρόβο το δεύτερο game. Που είχε μεγάλο προβάδισμα. Το πρώτο game, συγγνώμη. Ο counter. Πολύ λίγο knockback για smash. Ήταν στο πρώτο hit μάλλον. Whiffs και το jab σε F smash. Θα κρατήσει το πλεονέκτημα. 69 damage για τον Νάνον. 69. Κλασικό μαγικό percent. Where the magic happens. Οπ, άλλο ένα smash, όχι, ωραίο το DI. Χρειάζεται ένα καλό edge guard τώρα, έχασε το punch. Κρίμα, down smash όμως. Και έχουμε το 1-1 λοιπόν από το Sidorak. Πολύ κοντινό παιχνίδι. Καλή επιλογή να το γυρίσει ο Falcon. Ναι, τον έχει βοηθήσει ο Falcon προς τον παρόν. Έχουμε στο δεύτερο setup τον Rove με τον Yonder και τον Thanos με τον SP1 εκτός stream. Αυτή τη στιγμή παίζουν. Δεν έχουμε score ακόμα. Πέσα καθημικά, δεν ξέρω τι είπα. Λοιπόν, πάμε τρίτο game λοιπόν, τελευταίο. Πάμε να ανεβεί λίγο για μια άλλη. Πάλι! Ο Νάνος επέλεξε Dreamland. Τι περίεργο comeback είναι αυτό. Σε όλη τη run back, για να δούμε. Oh. Εδώ με. Αρκετά on point προς το παρόν ο Νάνοντορφ. Ναι, 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 ναι. Παίζουν εκεί με και το Whisper λίγο, τους χαλάει το spacing. Βρίσκει κάποια μικρά hits, αλλά δεν κάνει κάποιο follow-up μετά. Οπότε δίνει την ευκαιρία στον Άνοντορφ να αντιπεθεί. Ναι, ναι, ναι. Ω, εκεί δεν έκανε το εύσμα. Τώρα δεν ήταν τίπερ όμως. Όχι. Επικίνδυνα εκεί παραλίγο να το του στοιχίσει το στόκο του Sidorak. Άλλο είναι εύσμα. Να προσέχει το recovery του, γίνεται κάπως προβλέψιμο. Οπ. Πολύ κάτω, αλλά είναι προβλέμα. Μία-δύο, τρίτη φορά το πιέσε. Μιλάει στον imaginary friend του Σίντορα. Για να δούμε, για να δούμε. Πάει για το βαθύ edge guarding. Down tilt βρίσκει όμως πάλι το. Τον βγάζει αυτό το combo εκεί πέρα. Από το pressure. Θέλει κάτι πιο δραστήριο. Ω, πάει ψηλά, δεν θα βρει το απέρ. Πλήρωνο. Το καρσέρι πολύ και όσο καρσέρι είναι εναντίον του. Έχει πέσει λίγο ψυχολογικά όπως τον βλέπω στην κάμερα. Ω, τώρα, ναι, θα κάνει. Το DI ήταν λίγο περίεργο εκεί. Ω, oh, wow. Στο τσακ. Για ένα πίξελ. Προσπαθώ όλα τα counter του είναι on point στον Άντορφ. Τον έχει διαβάσει καλά και θα κλείσει το σάι. Τι στοκ λοιπόν. Δίνα λοιπόν ο Νάνοντορφ.